Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς εδώ πρωινιάτικα. Δεν είμαστε καλά. Ο Βασίλης λέει ότι πονάει το κεφάλι. Πονάει ο λαιμός του, πονάει η κοιλιά του. Όλα αυτά μαζί πακέτο. Ναι, Μπιλ. Και θέλει να είμαι... Όπα, θέλει να είμαι συνέχεια δίπλα του. Ενώ μαμά μαγειρεύει και δεν μπορεί. Τώρα θα το κλείσω κάτι γιατί στο βίντεο δεν είναι καλά. Του βάλα και θερμόμετρο, δεν έχει πυρετό. Αλλά τώρα βλέπω ότι καίει. Για ξαναβάλε σε παρακαλώ. Γιατί μου φαίνεται ότι είσαι ζεστός. Ή έχεις σκάσει με αυτή την πιζάμα. Έχεις φουντώσει. Έχεις βάλει και πιζάμα. Εγώ μαγειρεύω, φτιάχνω μακαρονάντα, αλλά κρέμε, μανιτάρια για τη Τόνια για μας. Και για το Βασίλη θα φτιάξω, έχω βάλει νεράκι. Φτιάχνω ριζάκι. Πρόσεχε, θα σου πεταχτεί και... Είναι καλά, είναι 36 και 6, βάλτο. Ριζάκι με λεμόνι και ελάχιστο λαντάκι να φάει. Αυτά. Λοιπόν, πάω στην κουζίνα γιατί μαγειρεύω και φάρφω σε λίγο, εντάξει. Βάλε το θερμόμετρο να δεις πόσο έχεις και φώναξε μου, οκ. Okay? Εγώ εδώ έχω κόψει μανιτάρια, τα έχω κλείνει. Πένες θα βράσω, τηγανίζω κρεμμυδάκι, τώρα θα ρίξω τα μανιτάρια μέσα. Έχω βάλει νερό για τα μακαρόνια, γιατί βράζει το νερό για το ριζάκι. Έχω κλείνει ήδη το ρύζι μου εδώ, να το. Καλά, αυτό το σουρωτήρι, το δοχείο είναι φανταστικό. Εχθές είδατε και... Λοιπόν, θα βράσει τώρα το ριζάκι, τώρα να το κάνω, να κατέψω, δεν μπορώ με το ένα χέρι, μισό λεπτάκι δώστε μου. Λοιπόν, οπότε το ρύζι μου βράζει, εδώ έβαλα λίγο αλατάκι, μετά στο τέλος θα βάλω μια κουταλιά σούπα ελαιόλαδο και λεμονάκι. Εδώ, αχ, κάτσε γιατί πήρα, πέρδεψα τις κουτάλες, μετά θα ρίξω κρέμα γάλακτος. Έτσι μια ελαφριά, χωρίς κρέας, χωρίς μπέικον, χωρίς τίποτα. Τηγανιστούν λίγο τα μανιταράκια και όπως είπα θα βράσω αυτές εδώ τις πένες. Αυτά. Εν τω μεταξύ ο καφές μου περιμένει τη σειρά του, πρέπει να έχει κρεώσει τώρα. Δεν, ο Βασίλης συνέχεια μαμά έλα, μία το ένα, μία το άλλο. Το βίντεο έχω κάνει μοντάζ, το έβαλα να ανεβαίνει στο YouTube, δεν ξέρω τώρα, περιμένω να φορτίσει. Εντάξει, όλη μέρα είμαι, ξέρετε. Τι να σας πω τώρα. Επίσης εδώ θέλω να σας δείξω τα αγγούρια, αυτά που σας έδειξα που έχουν πετάξει και μου λέγατε ότι αυτό που είναι το άσπρο που πέταξε δεν είναι ρίζα. Ρίζα είναι, ξέρω αν φαίνεται έτσι. Δεν θέλω να το βγάλω τώρα από το νάιλον. Βλέπετε από μέσα από το σποράκι βγάζει το φύτρο, θα είναι τα πρώτα φυλλαράκια. Νομίζω, εγώ έλεγα σήμερα να το φυτέψω, δηλαδή μήπως το αφήσω μέχρι αύριο να βγουν τα φυλλαράκια και μετά να το βάλω. Και εκεί που, οπα, που ήταν το άσπρο, μισό λεπτάκι να το ανοίξω γιατί δεν φαίνεται τίποτα μέσα στη σακούλα. Ενώ τα άλλα ακόμα τίποτα, περιμένουμε. Εντάξει, δεν είναι ένα λεπτό. Να τα εδώ βλέπετε, κοιτάξτε εδώ στο άσπρο βλέπετε, αυτή είναι ρίζα. Αυτό θα μπει μέσα στο κόμμα και πετάει ήδη, βλέπετε ριζάκια άλλα. Ριζάκια, τώρα εντάξει. Και από μέσα από εδώ βγαίνει το φυτό. Που θα βγάλει τα πρώτα είναι αυτά τα φυλλαράκια, μετά θα βγουν τα υπόλοιπα. Οπότε θα παίρνω εγώ με ένα-ένα, θα το βάλω σε ποτηράκι με χώμα και θα γίνουν ρίζες για να τα φυτέψω μετά κάτω. Αλλά εντάξει, θέλει χρόνο να περάσει, να μεγαλώσουν λίγο, έτσι. Ξέρω ότι σας έχω ξαναδείξει, αλλά σίγουρα κάποιος δεν έχει δει. Αυτή η κρέμα γάλακτος, εγώ συγκεκριμένα τη παίρνω από το My Market, μπορεί να υπάρχει και σε άλλα σούπερ μάρκετ. Είναι φανταστική για μαγείρεμα, είναι και πάρα πολύ, πιο οικονομική κρέμα γάλακτος. Αλλά πιο είναι πηχτή και για μακαρονάδες, για μαγείρεμα είναι ό,τι πρέπει. Όχι για γλυκά και τέτοια, παίρνω την άλλη που λέει την νονού ή κάποια, δεν θυμάμαι τώρα. Ενώ για μαγείρεμα αυτή είναι φανταστική, άμα θέλετε. Έτοιμο λοιπόν το πιάτο της Τόνιας, της έχω βάλει, τώρα έρχεται να φάει. Καλή όρεξη σε εκείνη και καλή όρεξη εσάς αν τρώτε. Εγώ ακόμα δεν πεινάω. Ο Βασίλης το ρύζι είναι έτοιμο, το τσιλίκο θα το βάλω και αυτού να φάει. Οπότε αυτά. Εδώ έβαλα και στο Βασίλη να φάει. Ριζάκι, το έχω φτιάξει και η... Θέλω να πω η τσόπα σοτ. Αυγό βραστό ασπράδι. Και αυτό κάνει καλό στην κυλίτσα. Ωραίο είναι.
τους κρόκους έβαλα στη μακαρονάντα και το ασπράτι το έχω βράσει να φάει μαζί με φρυγκανίτσα και το ριζάκι. Έλα φάει να δυναμώσει, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Τι έγινε, κάτσε λίγο να δω παιδί μου, κάτσε λίγο. Έχεις κρύα χέρια. Έχω κρύα χέρια, έλα καλή όρεξη. Όσο βλέπετε κατάφερα και άλλαξα, γιατί από το πρωί τρέχω με τις πιζάμες στο σπίτι, έβαλα τη ρόμπα από πάνω και μία το ένα μία το άλλο, ούτε τα ντόντια δεν πρόλαβα να καθαρίσω. Λοιπόν, και ο Βασίλης συνέχεια με φωνάζει, έλα μαμά, έλα να κάτσεις εδώ, έλα να είσαι μαζί μου, έλα δίπλα μου, λέω περίμενε Βασίλη να τελειώσω αυτό που έχω να κάνω, τουλάχιστον το μαγείρεμα το ένα το άλλο και λέω θα έρθω. Αλλά όλο κάτι τυχαίνει. Πηγαίνοντας στον δρόμο, όλο κάτι βλέπεις, ξέρετε, και περνάει η ώρα. Λοιπόν, άλλαξα. Θα κάτσω λίγο δίπλα του, να δω τώρα αν έχει πυρετό. Θα ξαπλώσω και εγώ λίγο. Μην νομίζετε ότι θα κάτσω για πολλή ώρα, γιατί δεν μπορώ να κάθομαι έτσι όταν είμαι σπίτι και βλέπω ότι γύρω μου δεν είναι όλα καλά. Θέλω να σηκωθώ και να κάνω, σαν να με τρώει κάτι. Ξέρετε, να με σπρώχνει κάτι. Πήγαινε και κάντο. Εγώ είχα τη γιαγιά μου που την έβλεπα έτσι. Συνέχεια δεν μπορούσα. Καθόταν και σκεφτόταν τι γίνεται στο χωράφι, τι γίνεται. Σε άλλο ντομάτι. Αυτό τώρα έχω γίνει και εγώ και με έτσι. Δεν μπορώ να κάθομαι όταν βλέπω ότι ξέρω ότι στο σπίτι κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα κάτσω λίγο και μετά θα πάω να συνεχίσω να κάνω αυτά που θέλω να κάνω. Έχω πολλά να κάνω, αλλά εντάξει, όταν είναι το παιδί άρρωστο, προτεραιότητα είναι το παιδί. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, αποφάσισα, έχουμε μισό λεπτάκι από εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνομαι ολόκληρη, τέλος πάντων. Θέλω να φυτέψω τα αγουράκια αυτά που σας είπα, που έχουν γίνει. Θα βάλουμε τώρα στα ποτηράκια χώμα. 38 είναι. Ναι. Ή 39. Μπορεί να βάλουμε από δύο, θα δω τώρα, ή ένα, δεν ξέρω, θα δω τώρα. Θα σκεφτώ. Δεν ξέρω ακόμα, εσύ δεν έχω. Και τα ποτηράκια που σου. Βασικά είναι ένα πρέπει να βγουν, δεν πρέπει να βγουν δύο. Τα ποτηράκια είναι 36, δεν ξέρω πόσο. Τους δεν θα χωρίσουν, σε κάποιο πρέπει να βάλεις ποτή. Ναι, λοιπόν θα παίρνουμε και έτσι προσεκτικά με την άσπρη ρίζα κάτω, έτσι, βλέπεις έτσι, έτσι. Και, και μετά θα έχουμε ένα άλλο ποτηράκι, θα καλύψουμε ελάχιστα. Ένα πόντο έτσι από πάνω, όχι πολύ, έτσι, τέλος. Αυτό είναι. Μετά θα τα ποτίσουμε λίγο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε έτσι. Για βάλω, Βασίλη, σιγά σιγά τη ρίζα μέσα. Πατάς σιγά σιγά, αλλά στη μέση όμως, πρέπει να μπει. Και θα ρίξει λίγο νεράκι, βέβαια γεμίζουμε νεράκι. Τι, έχεις λόγο, σιγά, πάρα από εδώ. Χώμα έτσι λίγο, ελάχιστο και κομματάκι. Και αυτό που φύτεψες, πού είναι. Εδώ είναι μαζί. Να τα αυτά που φυτέψουμε να τα βάλουμε στην άκρη. Ναι, αυτά θα τα βάλουμε στην άκρη. Έτσι, άστο και αυτό. Λοιπόν, και πάμε σε αυτό. Όχι, αυτό άστο να το να έχουμε για να συμπληρώνουμε. Μάλλον και σε αυτό θα το συμπληρώνουμε. Λίγο να τα φτιάξω γιατί.
έστειλε πεφερά μου λάχανο μαριναρισμένο, κάτι σαν πολίτικη σαλάτα και ήταν σε 3 λίτρο ντοχείο, σε βάζω και τώρα έχω το άντιασα εδώ και θα βάλω σε μικρότερη για να μπορώ να τα βάλω στο ψυγείο. Οπότε θα βάλω εδώ, επίσης εδώ τα ποτηράκια μου βλέπετε, φουλ. Η κουζίνα μου έγινε θερμοκήπιο, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ, τι όμορφα, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά εδώ ακόμα τίποτα, δεν ξέρω, περιμένουμε. Εντάξει, να πεις νωρίς είναι ακόμα, αλλά θα δείξει. Και τα έβαλα σε αυτά τα ντοχεία που είχα πάρει για το ψυγείο η οργάνωση. Ελπίζω να μην χαλάσουν, έτσι και δεν έχω κάνει το ψυγείο. Μετά θα τα πλύνω καλά καλά και δεν έχω που να τα βάλω έτσι. Δεν μπορώ να τα κουμπίσω στο πάγο της κουζίνας έτσι, έτσι στάζει νερό. Οπότε τα έβαλα εκεί και δεν έχω κανένα καφάς έτσι πλαστικό, ξέρω εγώ, για να μην τρέχει νερό. Δεν θα βάλεις ξύλινο, δεν μπορείς. Λοιπόν, προς το παρόν έτσι και μετά βλέπουμε και έξω κάνει κρύο, οπότε δεν μπορείς να τα βγάλεις και έξω στο μπαλκόνι για να είναι, ξέρετε, στο ήλιο. Όταν θα έχει ήλιο θα τα βγάζω έξω και το βράδυ θα τα φέρνω πάλι πίσω. Αυτά, αυτή είναι η κατάσταση προς το παρόν. Σ' αρέσει, άντρα μου? Πάρα πολύ, τρελάθηκα. Για πες μας, όπα, μισό λεπτάκι δώστε μου να σας κουπίσω. Α, καλύτερα τώρα. Για πες μας την αλήθεια τώρα που σε βλέπουμε, γιατί πίσω από την κάμερα μιλάς. Τι? Γιατί λες ψέματα? Ναι, πάρα πολύ ωραίο, κόκκινο. Πολλά είναι. Τι κάνει, τρως φιγανιά? Γιατί, σπέζει. Γιατί, κάνεις δίαιτα, τι έχεις, τι έπαθες? Και τρώει. Πεινάω και δεν θέλω να πάω. Πεινάς, αφού έφαγες καλά, γύρισε, έφαγε ένα πιάτο μακαρόνια. Κι εγώ είναι αλήθεια, σήμερα πεινάω και πονούσε λίγο η κοιλιά μου. Τώρα είμαι καλά, δεν ξέρω και δεν μπορώ να σου πω, θέλω να δοκιμάσεις λάχανο. Ποτέ δεν θα βάλω εγώ. Το γόλ που πρέπει να μπει, να μπει, να μπει. Να μπει στην καρέκλα. Στο τέρμα, πού μπαίνει η γόλ. Ναι, οκ, okay, εντάξει, έτσι διασκεδάζει ο Ανδρέας το Βασίλη, γιατί είναι μέσα στην κρίνια. Όλη την ώρα εμένα μας ζάλιζε. Τώρα είναι ο Ανδρέας, οπότε τον Ανδρέα ζαλίζει συνέχεια. Είναι η ποδοσφαιρία τους ντεμπέλιδες. Τι θες να πεις, ότι είσαι? Βασίλη. Πρέπει να κάνεις πονηρά, να πάει στο πλάι και μετά να μπει. Πρέπει να έχεις πόδια 3 μέτρα. Έτσι, σαν τα δικά μου. Τι θες να πεις, Μπίλου, δεν έχω μακριά πόδια. Ωχ, παραλίγο. Μπίλ, 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 μπίλ. Υπάρχει ένα καφενείο που παίζει έτσι. Πού είναι αυτό το καφενείο για τους τεμπέλεντες? Γιατί στο καφενείο ποιος θα το φουσκάρει. Έλα. Γιατί έχω την τεμπέλεντες εκεί μαζεύω. Ναι. Γιατί. Έλα, μη λες τέτοια. Έτσι, 7 η ώρα το πρωί κάθεται. Αυτοί οι δύο δεν έχουν σκοπό να σταματήσουν το παιχνίδι. Σε έχει κουράσει. Τι μπήκε, μπήκε, ξέρετε. Εμένα να δεις όλη μέρα. Εκεί δεν πήγε σχολείο εσύ. Κάθε 2 δευτερόλεπτα, μαμά, έλα εδώ. Μαμά που πονάει το κεφάλι μου. Μαμά, βάλε μου θερμόμετρο. Μαμά, θέλω νερό. Μαμά, θέλω. Μπήκε γκολ, μπήκε γκολ. Μαμά το ένα, μαμά το άλλο. 7-4. Γιατί το κουράζεις τον άντρα μου? Πάμε, δεν πειράζει. Πρέπει να βγω να πάρω ξύδι. Παίξε, δεν πειράζει. Πρέπει να βγω να πάρω ξύδι. Παίξε το ματσάκι και μετά θα βγεις. Για τη μαμά σου. Παίξε. Όχι, αλήθεια. Χρειάζομαι ξύδι. Δεν έχω νεύρα. Χρειάζομαι, γιατί ο Βασίλης μου το έχει χαλάσει το ξύδι. Ο Βασίλης μου το έχει χαλάσει, έχει κάνει πείραμα, έβαλε. Πειράζω, Βασίλη,
Είδε τι έγινε με το αυγό σου. Αυτό που το έβαλε στο ξύδι. Τι έγινε. Έχει ένα πουλάκι εκεί στο μαγαζί. Τι έγινε. Έχει κάνει πειράματα. Έβαλε αυγό στο ξύδι να γίνει διάφανο αντιστρες. Του λέω κάποια χαζομάρα που βλέπεις, τι πιστεύεις. Βρωμάει. Πρόσεχε. Μπες μέσα γρήγορα. Πώς το σπάσες, με τι. Εγώ. Ναι. Γιατί. Έγινε. Ήταν μαλακό. Έγινε στραβό. Για να δω. Έλα. Βραστό. Στραβό. Πρόσχε μη μας βρουμείς τώρα όπου σπίτι. Έγινε βραστό. Και κοίτα εδώ πώς είναι. Έχει βγάλει τα μανίκια γιατί ζεστανόταν. Ω μάι γκος. Τι. Έλα. Δες τι γίνεται εκεί με το αυγό, γιατί πρέπει να αυγό. Μια χαρά είναι. Πρέπει να φύγει. Πω πω. Πω πω. Μικρή ζαλάντα. Δεν έγινε κάτι. Εμείς τι σου λέγαμε. Εμείς δεν σου λέγαμε. Τι είπε, τι είχατε. Εμείς δεν σου είπαμε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Έγινε. Έγινε, ναι, τι έγινε. Έγινε βραστό. Θες να σου πηγαίνει η μαμά. Ναι. Να σου βράσω, να σου κάνω αυγό τέτοιο. Πώς έλεγα το πρωί. Μια εβδομάδα θα είσαι μέσα στο τουαλέτα. Μην καταβγαίνεις από εκεί. Γιατί αυτό τι κάνει τώρα. Θα είναι μόνη μου εκεί. Πού πας καλά, πας για ξύδι. Πάω για ξύδι. Εντάξει. Κάτσε το τι έγινε. Τι είναι εδώ. Γιατί μου το έβαλες σε τάπερ. Πού να στο βάλω. Στη γλώσσα μου. Βασίλη. Λέρωσες και το τάπερ τώρα. Ναι. Όλη τη μέρα είμαι εκεί, αγκαλά με τον νεροχύτη. Θα το πάρω και θα... Ρούφατο, ναι, ρούφατο. Ρούφατο, ρούφατο, ναι. Φάει. Αυτό θα είναι το βραδινό σου. Λοιπόν, συνδέομαι πάλι μαζί σας. Λέω να το κάνω τώρα, γιατί μετά δεν πρόκειται. Δεν ξέρω, αλλά η σημερινή μέρα ήταν τεράστια. Ήταν τεράστια και ήταν συνέχεια. Μπρος πίσω, μπρος πίσω. Πίσω. Τι με κοιτάς έτσι. Δεν ξέρεις εσύ τι, τι έκανα Βασίλη εγώ σήμερα όλη μέρα, για πες. Τεμπέλες. Βασίλη, τι έκανε η μαμά όλη μέρα, για πες. Μπιλ, ναι, ήμουν ξαπλωμένη σε ένα καναπέ. Ναι. Και δεν ερχόμουν σε σένα καθόλου. Έρχος. Δεν σου φτιάχνα φαγάκι. Ναι. Μία μπισκοτάκι, μία τσαγάκι, μία ριζάκι, μία ψωμάκι, μία ε. Mm-hmm. Σου βαλέ θερμόμετρο. Μόνος μου έβαζα. Τι λες, αγκαλίτσα σου κανά. Όχι. Όχι. Οκ, okay. Φιλάκια σου δεινά. Όχι. Όχι, δεν πειράζει. Αύριο θα ζητήσεις και δεν θα σου δώσω. Για κοίτα. Δεν θα σου δώσω αύριο. Ναι, ναι. Και τώρα θα πας ύπνο, θα σου πω όχι, δεν θα σου δώσω. Ναι, δεν ξέρω τι μαμά. Θα έρθει. Λοιπόν, και τέτοιο. Τι ήθελα να πω, επειδή διάβασα κάποια σχόλια στα πιο παλιά βίντεο και το έχω πει πολλές φορές ότι τραβάω 20 λεπτά και άντε μισή ώρα τη μέρα. Δεν βλέπετε ούτε το μισό που γίνεται μέσα στη μέρα, έτσι. Τις υπόλοιπες ώρες γίνονται πολλά μέσα στο σπίτι μας, όπως και σε κάθε σπίτι. Σας δείχνω, σας λέω μισή ώρα, μπορεί και ένα τέταρτο, μπορεί και λιγότερο, μπορεί και περισσότερο. Όταν είμαι έτοιμη εγώ, τότε παίρνω την κάμερα και τραβάω και σας δείχνω κάποια πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι βλέπετε όλα και ξέρετε όλα τι γίνεται. Σε κάθε οικογένεια γίνεται κάτι πολλά και διάφορα, έτσι. Και δεν θέλω να κρίνετε βλέποντας μια εικόνα μισής ώρας, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει λόγος και δεν θέλω να ούτε να δικαιολογούμε, ούτε να κρίνω κάποιον, ούτε, αλλά σας ζητάω να μην κρίνετε όταν δεν ξέρετε τι γίνεται. Αυτά, τίποτα άλλο. Λοιπόν, εγώ θα σας χαιρετήσω, ελπίζω αύριο να είμαστε καλά, ο Βασίλης και αύριο θα είναι σπίτι. Εγώ σήμερα λίγο σαν να με πονάει κοιλιά, λίγο το κεφάλι, δεν ξέρω, κόλλησα κι εγώ. Είμαι από το άγχος που είναι ο Βασίλης έτσι και ξέρετε όλη μέρα το ένα το άλλο. Θα δείξει αύριο πώς είμαι, προς το χωρό, εντάξει, κρατιέμαι, δεν μπορώ να πω ότι έχω κάτι. Το μόνο καλό που είναι ότι ο Βασίλης δεν έχει πυρετό. Αυτό δεν έχει. Όλα τα άλλα, εντάξει, περαστικά θα είναι, δεν
και κάποιος μου έγραψε ότι ο Βασίλης αρρωσταίνει πολύ συχνά, σχεδόν σε κάθε βίντεο. Πού το είδατε αυτό? Άμα βλέπει μια φορά το μήνα το βίντεο. Άμα βλέπει μια φορά το μήνα αυτό που λέει ο Ανδρέας, είναι στο σχολείο. Τα παιδιά βλέπουν συνέχεια λείπουν από το σχολείο, συνέχεια είναι άρρωστα. Εντάξει, κολλάει. Τι να κάνω? Γιατί κολλάει? Γιατί κάποιοι γονείς στέλνουν τα παιδιά χωρίς να έχουν γίνει καλά. Πάνε σχολείο γιατί δουλεύουν ή δεν έχουν ποιος να τους κρατήσει, δεν ξέρω τι. Κρατάνε το παιδί 2-3 μέρες που το παιδί ακόμα δεν έχει συνέρθει και κολλάνε τα υπόλοιπα και αρρωσταίνουν. Και μετά κολλάμε κι εμείς και πάει έτσι κύκλος. Τώρα εγώ θα προσπαθήσω να το κρατήσω όταν μέχρι να συνεργά. Αν θα δω ότι δεν έχει συμπτώματα αύριο μεταύριο, μπορεί μετά να το στείλω σχολείο. Αλλά καλό είναι και λένε και στο σχολείο και από την αρχή της χρονιάς μας είπε ο διευθυντής να τα κρατάτε τα παιδιά όταν είναι άρρωστα σπίτι για να μην αρρωστήσουν τα άλλα τα παιδιά. Εντάξει, να πεις όταν είναι άρρωστα δεν μπορείς να πάρεις άδεια. Εντάξει, άντε κάποιοι παίρνουν, κάποιοι δεν παίρνουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Και μην γράφετε ανοησίες όποιος δεν ξέρει. Αυτά, σας έχω πει πολλές φορές, αλλά εντάξει, κάποιοι δεν. Είναι εύκολο να κάθεσαι στο καναπέ και να γράψεις, έτσι δεν είναι? Βγες έξω και πες αυτά που θες να πεις. Ναι! Για θα με έβλεπες έξω, θα μου μιλούσες, θα μου τα έλεγες αυτά. Στο πρόσωπο έτσι μπροστά, κατάμουτρα, θα μου τα έλεγες? Όχι βέβαια. Όχι. Έτσι εννοώ, καθόντα. Και όχι μόνο σε μένα, γενικά. Υπάρχουν πολλοί που αρχίζουν και γράφουν σε όλα τα βίντεο, σε όλα τα κανάλια, σε όλους. Είναι εύκολο να κάθεσαι στο καναπέ και να κρίνεις. Άμα θες κάτι να πεις, ή αν θα ερχόσουν ένα σπίτι μου, θα μου έλεγες αυτά που μου γράφεις. Μιλάμε για αυτούς που γράφουν, έτσι. Δεν μιλάω για όλους. Έχω πολύ καλούς ανθρώπους στα βίντεο μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολλούς μιλάω και στο Instagram, με πολλούς έχουμε γίνει και φίλους και εντάξει, δεν μιλάω για όλους, αλλά υπάρχουν κάποιοι που ξέρετε. Τώρα δεν ξέρω τι περνάνε στη ζωή τους, τι ζωή έχουν και τι τραβάνε. Όποιος περνάει καλά δεν θα κάθεται να ασχολείται με αυτό που κάνω εγώ, έτσι, και να κρίνει εμένα και να κρίνει την άλλη και την δεύτερη και την τρίτη. Θα έχει τη ζωή του. Όποιος περνάει αυτά που περνάει, αρχίζει και κάνει χαζομάρες, τέλος πάντων. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, να είστε καλά, υγεία σε όλους, χαμόγελα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια σας! Γεια σας!